δούμε λοιπόν τους αριθμούς από το 2016 μέχρι και το 2022, τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Και μιλάμε για στοιχεία από την 1η-1η του 2016 έως και το 2022. Έχουμε λοιπόν 392 θύματα στην άσφαλτο της Κρήτης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα ολόκληρο χωριό έχει εμφανιστεί στους δρόμους της Κρήτης. Από τα θύματα κάτω των 29 ετών είναι 153 άνθρωποι. Και κάτω των 17 ετών είναι 7 άνθρωποι. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που χάνονται στους δρόμους της Κρήτης είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε το πρώτο τρίμηνο του 2021, που είχαμε 4 θύματα, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουμε 12 θύματα. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό το τρίμηνο έχουμε τριπλασιασμό του αριθμού των νεκρών. Η πλειοψηφία αυτών των θυμάτων, 5, είναι σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Και μιλάμε για τον δρόμο από το Ηράκλειο προς το Σκαλάνι, τα Πεζά, το Αρκαλοχώρι. Και κυρίως στο κομμάτι, στην ευθεία Ηράκλειο-Σκαλάνι. Θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Λιονή, γιατί θα ξεκινήσω με το Ρέθυμνο. Από τα ρεπορτάζ της Crete TV φαίνεται ότι τα πιο σοβαρά τροχαία στο κομμάτι του βόρειο οδικού άξονα της Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου από το ύψος του Μπαλί μέχρι και τη Σκαλέτα. Πρόσφατο έχουμε το τροχαίο στο Πάνορμο με τον τραγικό απολογισμό ενός νέου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, ενός νέου παιδιού. Και βεβαίως έχουμε τροχαία δυστυχήματα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού και κυρίως στο κομμάτι του Αγίου Βασιλείου. Θέλω το σχολείο σας. Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ΒΟΑΚ σε αυτό το κομμάτι που είπατε, κύριε Δασκαλάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Ειδικά από τον Μπαλί και μετά στις Σίσες, είναι ένας από τους, ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα, από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου αυτού στην Κρήτη. Επομένως, δεν θα πω τη λέξη είναι λογικό, αλλά εκεί που συμβαίνουν τα τροχαία αυτά ατυχήματα είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του δρόμου του ΒΟΑΚ σε ό,τι αφορά ανάμεσα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, και γι' αυτό άλλωστε προβλέπει... Πάντως, κυρία Λιονή, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα τελευταία 2 χρόνια τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη έχουν καταγραφεί στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, για να είμαι ακριβής, έχουν καταγραφεί στο βόρειο κομμάτι της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου, που εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο σημείο για τους οδηγούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τμήμα αυτό το κομμάτι, το οποίο επισημάνατε με το ρεπορτάζ σας, κύριε Δασκαλάκη, πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δύσκολες στροφές, έχει ανωφέρειες και κατωφέρειες ο δρόμος, σε συνδυασμό με οδηγικές συμπεριφορές, ταχύτητες κτλ. Εκεί πραγματικά σημειώνονται πολλά τροχαία δυστυχήματα που πολλές φορές στοιχίζουν και ζωές. Γι' αυτό μιλάμε και συζητάμε ότι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί οι οδηγοί, ειδικά σε αυτά τα κομμάτια του ΒΟΑΚ. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά σε αυτά τα τμήματα που αναφερόμαστε τώρα στον νομό Ρεθύμνου... Τώρα ας πούμε βλέπουμε το κομμάτι στο ύψος του Μπαλί, στη Χαρακιανή, ναι, που εκεί υπάρχουν σοβαρά τροχαία. Ξέρετε και τι πόνο τραβάμε για να δικαιώσουμε, γιατί ξέχασε ο αστυνομικός. Είναι δικαίο να αποτυπώσει τα σωστά στοιχεία, και ανταυτού έχουμε 2,5 χρόνια στα ντουλάπια των γραφείων τα ντρόουν τα οποία κάνανε δωρεά φορείς του νομού Καλλιού. Και αντιλαμβανόμαστε τον πόνο σας, κύριε Πολέντα. Είστε ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του στους δρόμους της Κρήτης, όπως δυστυχώς και εκατοντάδες συμπολίτες μας στο νησί, και είναι τόσο απλό που θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων αυτό που προτείνεται. Σας μιλάω ειλικρινά και με πολύ παράπονο. Δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανος που 2,5 χρόνια τα εργαλεία αυτά, τα πανάκριβα εργαλεία, δωρεά, τα έχουμε στα ντουλάπια μέσα. Και δεν είμαστε σε θέση να σηκώνουμε τον drones για να αποτυπώνει ένα τροχαίο έγκλημα
και να λέμε στην οικογένεια πάρτε. Σε ποιους έχετε απευθυνθεί, κύριε Πολέντα? Είναι, ας πούμε, εδώ πέρα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Στην περιφέρεια έχετε απευθυνθεί? Θα έλεγα ότι είναι, δεν είναι υποτιμητικό, είναι αναρμόδια, διότι υπάρχει αίτηση του αρχηγείου αστυνομίας. Μπορεί όμως να πιέσει, μπορεί να την έχετε συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια, την περιφέρεια. Ελπίζω, σας μιλάω ειλικρινά, ελπίζω και εύχομαι ο νέος στρατηγός. Είναι και ο βουλευτής εδώ του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο που θα μπορούσε να το θέσει αυτό το θέμα και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Πολέντα. Θα δούμε πλάνα από τον δρόμο, εδώ βλέπουμε μερίσα, θα δούμε και νυχτερινά. Είναι από τον δρόμο, τον γνωστό, από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι. Είναι το πρώτο τροχαίο εδώ όπου χάθηκαν δύο άνθρωποι. Και σε πολύ λίγο θα δούμε και πλάνα από το πιο πρόσφατο, πριν από μερικές ημέρες, μια βροχερή νύχτα από εκεί. Χάθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή, με βάση τα στατιστικά, τους αριθμούς, μπορούμε να δούμε και τα νυχτερινά πλάνα αν είναι εύκολο, ίσως ο πιο θανατηφόρος δρόμος της Κρήτης. Μιλάμε για έναν δρόμο που έχει αστικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς τα περισσότερα τροχαία σημειώνονται πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου και κυρίως στον δρόμο προς το Σκαλάνι. Και θέλω, κύριε Συρηγονάκη και κύριε Μαμουλάκη, το δικό σας σχόλιο. Κύριε Μαμουλάκη, κάτι συμβαίνει με αυτόν τον δρόμο? Ναι. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη αρτηρία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Προφανώς και αφορά και την οδηγική συμπεριφορά των συμπολιτών μας. Αλλά θα σας παραθέσω ένα παράδειγμα που είναι καλό να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. 32 χιλιόμετρα που ενώνουν τα λινοπεράματα με τις Γούρνες αποτελούν εδώ και μερικά χρόνια έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο. Μέχρι λοιπόν και πριν από 10 χρόνια, αυτή η αρτηρία των 32 χιλιόμετρων μας έδιδε δυστυχώς 8,7 νεκρούς ετησίως. Μέχρι που μπήκε το διαχωριστικό. Μπαίνει το διαχωριστικό στη Θεό λοιπόν σε αυτά τα 32 όπως χιλιόμετρα. Και στο Αρένα. Και ξέρετε πόσο είναι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος δυστυχημάτων? 0,3. Ένας νεκρός στα 3 χρόνια. Ακριβώς. Γιατί αυτή λοιπόν η αναγκαιότητα τέτοιου είδους κατασκευαστικών παρεμβάσεων σώζουν ζωές. Βέβαια, πρέπει να αλλάξουν επιτέλους και οι ειδικές συμπεριφορές. Διότι νομίζω ότι είναι συνδυαστικός παράγων. Άρα νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία με αυτή τη δυνατότητα που θα υπάρξει, ελπίζω, χρηματοδοτική της πολιτείας στην τοπική αυτοδιοίκηση, να προχωρήσουν και να επιταχυνθούν τέτοιες εργασίες ενίσχυσης και θωράκισης της οδικής ασφάλειας. Κύριε Συρηγονάκη, τώρα βλέπουμε τα βραδινά πλάνα. Αυτό είναι μια εικόνα που απλά αποτυπώνει πόλεμο, ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Είναι το τελευταίο θανατηφόρο τροχείο. Για να σας πω ότι τα προηγούμενα πλάνα και αυτά είναι τροχιά που έγιναν με διαφορά λίγο ημερών. Δηλαδή, 4 άνθρωποι χάθηκαν σχεδόν στον ίδιο δρόμο. Και 6 δυστυχώς μέσα σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες. Και είναι πραγματικά εικόνες που σοκάρουν. Ο οδικός άξονας που συζητάμε είναι ένας άξονας με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, το είπαμε αυτό, και μια πυκνότητα κίνησης υπερβολική. Τους λόγους τους προαναφέραμε, δεν είναι ανάγκη να τους επαναλάβουμε. Σίγουρα, αν υπήρχε στη Θέο ή αν υπήρχαν μπάρες, θα είχε αποφευθεί το θανατηφόρο. Όμως, όπως είπε και ο Χάρης, όπως είπε και ο κύριος Γεγέρογλου, δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει απαιτούμενη χρηματοδότηση για να γίνει αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε όλο το επαρχιακό, εδώ, αλλά και το δημοτικό δίκτυο. Να δείτε τώρα, εδώ είναι τα αυτοκίνητα. Τα φώτα των αυτοκινήτων φωτίζουν τον δρόμο. Δεν θα ήταν λύση, γιατί εδώ έχουμε μια βροχερή νύχτα, δεν θα ήταν λύση η τοποθέτηση φωτισμού μέχρι την Καζαντζίδη, δηλαδή να φτάνει μέχρι την Καζαντζίδη ο φωτισμός. Εδώ είναι στο σκοτάδι η περιοχή. Ενώ έχει αυξημένη κίνηση. Όπως είπε και η κυρία Λιονί, γίνονται υπερπροσπάθειες για αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε ολόκληρο το νησί. Το ιδανικό θα ήταν πράγματι όλο το επαρχιακό αλλά και το δημοτικό οδικό δίκτυο, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τη λεωφόρο Κνωσού, όπου έχει στη Θέο στη μέση, η οδήγηση είναι ιδανική, αλλά δυστυχώς με 10 εκατομμύρια και 12 και 15 που έχουμε το χρόνο για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, τι να προλάβεις και τι μπορείς να κάνεις? Μακάρι να μπορούσαμε να φωτίσουμε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο και να τοποθετήσουμε στη Θέο ασφαλεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Σίγουρα θα είχαν αποφευθεί πάρα πολλά τροχαία. Στην αρχή του Ηρακλείου Μυρών, μέχρι εκεί που υπάρχει διαχωριστικό, δεν έχουμε τροχαία. Και τα τροχαία ξεκινούν εκεί που τελειώνει το διαχωριστικό. Επίσης, στον αστικό ιστό των Μυρών, στον δρόμο των Καπαριανών, αλλά και στον παράλληλο δρόμο, έχετε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Και εσείς.
Όσο αφορά το τμήμα Ηράκλειο Αγιά Βαρβάρα, είπαμε ένας δρόμος ο οποίος έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Δεν υπάρχουν διαχωριστικά. Δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι έρχονται και ενώνονται με το εθνικό δίκτυο. Άρα λοιπόν αυτά εγκυμονούν πολλούς κινδύνους και το έχουμε επισημάνει. Έχουμε στείλει επιστολή μαζί με το Δήμο Γόρτινας στους αρμόδιους για να κάνουν παρεμβάσεις. Αυτές πρέπει να γίνουν. Όσο αφορά τώρα το κομμάτι, όπως είπαμε, από Καστέλη μέχρι Μύρες, στο τμήμα των Καπαριανών, βλέπουμε ξαφνικά ένα εθνικό δρόμο να έρχεται, να μπαίνει στο παλιό εθνικό δίκτυο. Βέβαια, συμπληρωτέω ότι η ένωση σε αυτό το σημείο δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί η σύνδεση του νέου εθνικού δρόμου με το παλιό εθνικό δίκτυο, γιατί παρουσιάζονται τεράστια προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως, όλος αυτός ο όγκος της κίνησης μεταφέρεται μέσα από τον παλιό εθνικό δρόμο, από τον αστικό ιστό της πόλης, με συνέπειες. Το κομμάτι από Καστέλη μέχρι Καπαριανά, που υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ευθεία σε κάποια σημεία, να παρουσιάζει και να δίνει αρκετά ατυχήματα. Θεωρώ όμως ότι για να ολοκληρωθεί το εθνικό δίκτυο, βασικό είναι να γίνουν οι παρακάμψεις των Μυρών και του Τυμπακίου. Προς τιμήν, ο κύριος Περιφερειάρχης έχει βάλει χρήματα για να επικαιροποιήσει τις συγκεκριμένες μελέτες και έχει δώσει την υπόσχεση ότι οι δύο παρακάμψεις των Μυρών και του Τυμπακίου θα μπουν στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα δουλευτεί μετά, θα αρχίσει να δουλεύεται μετά από ένα χρόνο,